Τα άτομα με άνοια και κατάθλιψη συχνά στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους με συνέπειες σε υγεία και εθνισιμότητα και με την κακοποίηση ως πιο σοβαρή παραβίαση. Η άνοια και κατάθλιψη αποτελούν σοβαρά προβλήματα για το γυράσκοντα πληθυσμό στη χώρα. Οι ενδεδειγμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτομα κλειδιά για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη πράξη και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση σχετικά με τα είδη, τα σημεία και τους παράγοντες κακοποίησης και τα θέματα του ηλικιακού ρατσισμού. Το έργο υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρυσής ηλικίας θα υλοποιηθεί μέσω δράσεων ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε δημόσιους λειτουργούς, στις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας και Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και σε οικογενειακούς φροντιστές. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και θα διαρκέσει 14 μήνες. Αυτό και το έχουμε ζήσει και το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας και είναι κάτι που απλά το προσπερνάμε σαν άτομα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιον ηλικιωμένο, έστω στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, ο οποίος καθυστερεί, ο οποίος μπορεί να μιλήσει λίγο άσχημα, αλλά είναι, δεν ξέρουμε ότι είναι η άνοιά του ή είναι η καταθλίψή του. Εμείς θα το περιθωροποιήσουμε, θα το κατηγορήσουμε, θα το επιτεθούμε. Ακριβώς, θα το επιτεθούμε. Στο εξωτερικό υπάρχουν κονκάρδες και αφορούν αυτά τα άτομα και λένε «Έχω άνοια, παρακαλώ, δώστε μου λίγη προσοχή, παρακαλώ, θέλω την υπομονή σας». Οπότε στην Ελλάδα ακόμη αυτό, ειδικά η λέξη άνοια, είναι στίγμα, είναι περιθωριοποίηση. Είναι ακριβώς, είναι στίγμα, είναι φόβος, όπως και τα άτομα με κατάθλιψη. Βλέπουμε ένα άτομο το οποίο έχει κατάθλιψη, δεν έχει όρεξη ούτε να βγει έξω, να πάει μια βόλτα, ούτε να πληθεί. Και όμως γύρω του, αντί να τον βοηθήσουμε με έναν τρόπο κινήτρου, λένε, μα δεν κάνεις τίποτα, κάνε κάτι για τον εαυτό σου, σήκω. Μα αν μπορούσε να σηκωθείς, θα σηκωνόταν. Άρα, οι υπόλοιποι είναι αυτοί που πρέπει να του δώσουν, να αποτελέσουν το ελαττήριο για να τον, να πάρει την όθηση που χρειάζεται ο άνθρωπος αυτό. Χρειάζεται μια εναρμονισμένη κοινωνία με τα δικαιώματα των ανθρώπων, μια φιλική κοινωνία ως προς την άνοια και ως προς τα άτομα με κατάθλιψη και είναι πολύ σημαντικό. Σε μια φιλική κοινωνία αντιμετωπίζουμε το στίγμα, τον φόβο με την ενημέρωση, με την ευαισθητοποίηση. Τα άτομα έχουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της σκέψης όσο αφορά τη θρησκεία, τον πολιτισμό και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια συζήτηση. Όταν λέμε άνοια, δεν σημαίνει ότι το άτομο είναι μόνο σε προχωρημένο στάδιο που δεν μπορεί καθόλου να επικοινωνήσει, που δεν μπορεί να κινηθεί. Η άνοια ξεκινάει από τα αρχικά στάδια που το άτομο αρχίζει μόνο να ξεχνάει, αλλά από τα αρχικά στάδια σιγά σιγά και το ίδιο αρχίζει να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του αν θα θυμηθεί για να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Τα άτομα γύρω του δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και καλά με αυτό το άτομο. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, και οι οικογενειακοί φροντιστές αλλά και οι δημόσιοι λειτουργοί θα εκπαιδευτούν και σε αυτό και στον τρόπο επικοινωνίας με τα άτομα με άνοια.